Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο αυτόνομο ιρακινό Κουρδιστάν, ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου σε κτίριο που στεγάζει καταλήματα, τα οποία προορίζονται για φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου της ΟΡΑΝ, κοντά στην πόλη Ερμπήλ, όπως ανέφεραν οι τοπικές υγειονομικές αρχές. Η τοπική κουρδική τηλεόραση Ρουντο μετέδωσε εικόνε που δείχνουν πυροσβέστε να επιχειρούν μπροστά από ένα κτίριο με μαυρισμένη πρόσωψη στη Σοράν, μικρή πόλη που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και το Ιράν. Όπω διευκρινίζει το τηλεοπτικό δίκτυο στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με τι αρχικέ πληροφορίε, η φωτιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα. Ο Καμαρά Μουλά Μοχάμεντ, επικεφαλή τη Διεύθυνση Υγεία τη ΟΡΑΝ, δήλωσε πω τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν. Η φωτιά που ξέσπασε στον τρίτο και τον τέταρτο όροφο του κτηρίου τέθηκε υπό έλεγχο σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία πολιτική προστασία που επικαλείται το INA. Το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Ρουντό μετέδωσε ότι η φωτιά έσβησε το βράδυ τη Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου. Τέλος, ο πρωθυπουργός της αυτόνομης περιοχής Μασούρ Μπαρζάνη ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα αιτία της τραγωδίας.